Σε πλήρη διάταξη, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου, θέλησε να απολογηθεί για το έργο ανάπλασης στο κέντρο της πόλης και τα δημόσια ερωτήματα που έθεσε η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Εκτός από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, το παρόν έδωσαν και οι Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Καναβάκη, Πολιτικής Προστασίας Μαρίνος Πατακός και Διοικητικών Υπηρεσιών Κώστας Βαρδαβάς. Και πρέπει να πω ότι ακόμη και η κριτική που ασκείται και η πιο αυστηρή ακόμη είναι ευπρόσδεκτη. Ουσιαστικές απαντήσεις δεν δόθηκαν στα όσα με στοιχεία παρέθεσε η Νέα Κρήτη για τη ριζική αλλαγή της μελέτης του έργου και των υλικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητά του, επιβεβαιώνοντας έτσι όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί. Ο Δήμαρχος αρκέστηκε να χαρακτηρίσει ευπρόσδεκτη την κριτική, όσο αυστηρή κι αν είναι, μόνο που εδώ πρόκειται για υπόθεση δημοσίου συμφέροντος με δημόσιο χρήμα, όπου όταν δεν τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες, προκύπτουν σοβαρά θέματα νομιμότητας για τα οποία υπεύθυνες είναι οι ελεγκτικές αρχές του δημοσίου. Μαζί με το πρωτοφανές, σε συνέντευξη τύπου της Δημοτικής Αρχής, να παρίσταται και να μιλάει και ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος θα έπρεπε να είναι ελεγχόμενος για την καλή εκτέλεσή του από τη Δημοτική Αρχή. Στην ουσία, εμφανίστηκε μια εικόνα ενός κακού παραδείγματος διαχείρισης στην εκτέλεση δημόσιου έργου από ένα μεγάλο Δήμο όπως του Ηρακλείου με οργανωμένες τεχνικές υπηρεσίες. Εάν το έργο αποβεί λειτουργικό και ασφαλές, όπως θέλουμε να είναι, θα προκύψει μόνο όταν τελειώσει και λειτουργήσει σύμφωνα με τον προορισμό του. Τότε μόνο θα διαπιστώσουμε αν αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι άρτια, έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων χαρακτήρισε τις αλλαγές που έχουν γίνει στα υλικά ως μικροπροσαρμογές, ενώ είναι απορίας άξιο πως μετά τη μείωση των διαστάσεων και της ποιότητάς τους αυξάνεται αντί να μειώνεται το οικονομικό αντικείμενο. Μικροπροσαρμογές λέγονται αυτές. Το αν έχριζε αλλαγής από την, αν έχριζε συγγνώμη εγκρίσεων από την αρχαιολογική υπηρεσία, το αν θα βάλουμε λεπτότερο κυβόλιθο στην είδηση, προφανώς και όχι. Η τελική επιφάνεια ενδιαφέρει, είναι η ίδια με αυτή που είναι του σχεδιασμού. Τελειώσαμε. Προχωράμε παρακάτω. Η τοποθέτηση του γρανίτη, τα 470 τετραγωνικά, με τα 66 ευρώ αρχική τιμή που υπήρχε μετά την έκπτωση, σύν το εργολαβικό όφελος και όλα τα σχετικά, καταλήγει να είναι πληρωτέο ποσό της αρχικής τιμής πριν την περικοπή που είπαμε ότι θα γίνει, γιατί μπαίνει μειωμένου όγκου, περίπου 16.000 ευρώ, χοντρά τα λέω, δηλαδή κάτω από το 1% του προϋπολογισμού του έργου. Την ίδια ώρα, κατά τη συνέντευξη τύπου, ανακοινώθηκαν και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των εργασιών σε κάθε οδό, με τους δημότες να υφίστανται νέες ταλαιπωρίες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις παρακάμψεις που έρχονται σύντομα. Την Τετάρτη και έπειτα και σε τρεις εβδομάδες, με τέσσερις, θα έχει ολοκληρωθεί η διάστρωση των υλικών στην Ίδης. Θα λειτουργεί η Χατζημιχάλη Γιάνναρη ως τρόπος πρόσβασης στο κέντρο και από εκεί και πέρα 1821. Όταν γίνει υπογείωση στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη από τη ΔΕΗ, θα αποκατασταθεί η βατότητά της, θα αρχίσει να σκάβεται η μικρή Εύας, ώστε τα οχήματα να ακολουθούν τη διαδρομή Ζωγράφου, Χατζημιχάλη Γιάνναρη, κέντρο 1821. Μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί και η βατότητα της Ίδης, οπότε θα κατεβαίνουν από την Χατζημιχάλη Γιάνναρη, θα οδεύουν προς την Εύανς Καλοκαιρινού και θα φεύγουν τα οχήματα. Σε ερώτηση αν οι αλλαγές στα υλικά και τη μελέτη που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι σύνομες, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων απάντησε ότι όλα γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία, διαβεβαιώνοντας ότι όποιες αλλαγές έχουν γνώμονα τη βελτίωση της ασφάλειας. Σε κάθε τέτοια φάση, ας πούμε, όπου χρειάζεται και κάποια αλλαγή, το έχουμε τηρήσει αυτό. Σύμφωνα με την νομοθεσία, ναι, είναι σύνομες όλες οι αλλαγές. Η μελέτη ως προς την ανθεκτικότητα των υλικών έχει εγκριθεί από παλιά. Παίρνουμε εμείς αυτή την εγκεκριμένη μελέτη και τη βελτιώνουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.